Καλησπέρα κυρία Σαλαπάτα, καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω κύριε Γκίκα από το εξής, το οποίο αναφέρθηκαν και άλλοι συνομιλητές μας νωρίτερα. Τι μεσολάβησε από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, οπότε και ελήφθη η απόφαση για καθολικό σκληρό lockdown σε όλο τον νομό Λασιθίου? Δεν μπορώ να σας δώσω εγώ την εξήγηση. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι η αλληλουχία των γεγονότων, τα οποία έγιναν όσον αφορά τον επιδημιολογικό χάρτη. Την προηγούμενη Τετάρτη έγινε η συνηθισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής των Επιδημιολόγων και δεν αναφέρθηκε τίποτα για το Λασίθι όσον αφορά. Συνήθως εκεί αναφέρομαι τις περιοχές που έχουν μία τάση προς άνοδο κτλ. Την Πέμπτη το βράδυ, εν όψη του κοκκινίσματος της Αθήνας και όλης της Αττικής, ξαναβρεθήκαμε. Ξανά δεν αναφέρθηκε τίποτα για το Λασίθι. Την Παρασκευή το πρωί η κεντρική συνάντηση που έχουμε μια φορά τη βδομάδα επιβεβαίωσε αυτό το χάρτη της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και πάλι το Λασίθι δεν ήταν εκεί. Από εκεί και πέρα πληροφορούμε ότι έγινε μια έκτακτη σύσκεψη, δεν ξέρω και αν η πληροφορία μου είναι τελείως ακριβής, όπου αποφασίστηκε να μπουν στο κόκκινο η Χαλκιδική και το Λασίθι. Αυτά ξέρω, ευνηδιάστηκα βέβαια και εγώ, γιατί όπως είπαν και οι αγαπητοί φίλοι που μίλησαν στο κανάλι πριν από λίγο, ευνηδιάστηκαν και αυτοί. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί στο σύνολό του νόμος Λασιθίου? Και όχι μόνο Άγιος Νικόλαος. Μπορώ να υποθέσω μόνο. Ναι, ναι, μπορώ να υποθέσω και εκείνο που λέμε κάθε φορά και το οποίο είναι και σωστό, είναι ότι όλα γίνονται, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο με τα αριθμητικά δεδομένα, αλλά υπάρχουν και ποιοτικά δεδομένα τα οποία παίρνει υπόψη η πολιτική προστασία μετά την δική μας εισήγηση και η οποία ανοίγει ή κλείνει τις διάφορες θύλακες, τους κάνει κόκκινους ή πορτοκαλί ή πράσινους. Υποθέτω λοιπόν ότι η εμφάνιση των μεταλλαγμένων στελεχών σε τόσο ευρία έκταση στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, η επιβάρυνση του κλίματος σε όλη τη χώρα δημιούργησαν τα ανακλαστικά λίγο πιο έντονα από ό,τι χρειαζόταν και έτσι... Άρα προληπτικά μας λέτε ότι ενδεχομένως να συνέβη αυτό το πράγμα, αυτή η εξέλιξη? Κοιτάξτε, όταν πρόκειται για παιδιά του παιδικού σταθμού, των μικρών τάξεων, του δημοτικού, υπάρχει αυξημένη ευαισθησία. Αυτό είναι αλήθεια που πρέπει να το αναγνωρίσω. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι μεθαύριο το πρωί που ξανασυνεδριάσει η Επιτροπή Επιδημιολογίας θα έχω και θα έχουμε πιο πολλές απαντήσεις γι' αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο μας φοβίζει τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Γκίκα, και είναι πιθανή μια παράταση ενδεχομένως του lockdown, αν και ξαναλέω ότι με βάση τα δεδομένα να προσαρμόζονται οι όποιες αποφάσεις? Για να, χωρίς να θέλω να απογοητεύσω κανένα lockdown στο κόκκινο, αυτά που κάνουν στις διάφορες περιοχές δεν έχει κρατήσει κάτω από 14 μέρες. Δεν το έχουμε ξανακάνει για μια εβδομάδα lockdown, οπότε δεν περιμένω να είναι για μια εβδομάδα. Και από την άλλη μεριά νομίζω ότι πρέπει όλοι να δούμε και να συμμεριστούμε την αγωνία με τα καινούργια στελέχη, τα οποία στην ουσία από τις μαρτυρίες που έχουμε από την Αγγλία λένε ότι παλιά είχαμε έναν άνθρωπο κολούσε στο γείτονα ή στο σπίτι μέσα, τώρα παίρνει φωτιά και η οικογένεια και το σπίτι μόλις πάρει το στέλεχος αυτό. Είναι πολύ πιο μεταδοτικό, 70% πιο πολύ απ' άλλο. Το κομμάτι νοτιοαφρικανικής δεν έχει έρθει ακόμα στη χώρα. Μέχρι στιγμής είναι ένα-δυο περιστατικά και λίγο δημοσιογραφική περιέργεια και λίγο περιέργεια των πολιτών μέχρι στιγμής. Εκείνο το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ είναι το εγγλέζικο
εγγλέζικη μετάλλαξη, το στέλεχος, το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει παντού σε όλη την Ελλάδα πια, και θέλουμε να καταλάβουμε, να μάθουμε, να παρακολουθήσουμε με τι ρυθμό εξαπλώνεται και τι επιπτώσεις έχει. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα στα χέρια μας, το έχουμε μπροστά μας, είναι λίγο άγνωστο και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα πιθανότατα πάρθηκε και η απόφαση για τη Χαλκιδική και η Τούλαση. Πάντως για ακόμα μια φορά σήμερα ακούσαμε ότι δεν τίθεται θέμα ως προς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Ακούστε, τα δύο εμβόλια, τα οποία το ένα που κυκλοφόρησε και το άλλο που θα έρθει την άλλη εβδομάδα, της Moderna και της Pfizer, δεν έχουν κανένα πρόβλημα στη μετάλλαξη στην εγγλέζικη. Τα δύο τα επόμενα που θα έρθουν επίσης δεν έχουν. Εκεί που έχουμε πρόβλημα, το οποίο ακόμα είναι σε επίπεδο εργαστηρίου, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κοινότητα όσον αφορά τη μετάδοση, τη θνητότητα, την νοσηρότητα, είναι το της Νοτιοαφρικής. Αλλά ακόμα νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς γι' αυτό. Να συζητήσουμε για το εγγλέζικο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διασπαρίσει όλη την Ευρώπη και δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ο πληθυσμός απέναντι σε αυτό. Οπωσδήποτε όμως χρειάζονται λίγο πιο αυστηρά μέτρα, τα οποία ακόμα δεν έχει πάρει η Επιτροπή. Το συζητάμε, θα δούμε την έκθεση που έχει πάρει το φαινόμενο, να είναι λίγο πιο κάθετα και απόλυτα τα μέτρα, ώστε να προλάβουμε τη μεγάλη επέκταση και το φόρτωμα των νοσοκομείων, και όλα αυτά θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες που είναι κρίσιμες. Κύριε Γκίκα, όσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί πρέπει να ανησυχούν? Δηλαδή είναι το ίδιο ευάλωτοι σε ένα μεταλλαγμένο στέλεχος, ακόμη και αν έχουν αποκτήσει, να το θέσω ευρύτερα, είτε φυσική είτε επίκτητη ανοσία? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα. Η φυσική ανοσία είναι λιγότερο αποτελεσματική από την ανοσία με το εμβόλιο. Mm-hmm. Το εμβόλιο αυτό έχει πολύ ψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας, απρόσμενα υψηλό. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και δεν έχει κανένα πρόβλημα με και τα δύο μεταλλαγμένα στελέχη. Πιθανότατα το αφρικανικό να του δίνει μια μικρή επιβράδυνση 10-20%, αλλά είναι πολύ πιο ψηλά από ό,τι χρειάζεται ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει τον ιό. Άρα δεν μας απασχολεί προς το παρόν καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γκίκα, για το χρόνο σας για ακόμα μια φορά.